κάποιος έλεγε να ακούσουμε έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ από τα παλιά. Ο Παλιωγιάννης είναι και παλιός συνδικαλιστής. Πάνε κάτω απάνω, να πούμε και τελική φορική μόνη στις καταγράφες. Συνάδελφοι, γεια σας. Είμαι πολύ παλιός στον χώρο. Τα έχω φάει όλα και κουτάκι που λέμε. Το θέμα είναι ότι διαχρονικά ακούν τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Δυστυχώς, σαν επαγγελματικός κλάδος, είμαστε θηριακοί. Κοιτάμε το πρόσκυρο, δεν κοιτάμε το αύριο. Δεν έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον κλάδο μας, που έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε υποστεί τεράστιες επιθέσεις τα τελευταία 3-4 χρόνια, τα οποία πρέπει να μας αφαγίσουν και εμείς είμαστε στα σπάρτανα στο πώς να δημιουργήσουμε ένα σωματείο που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, όχι ότι είναι κακό το να δημιουργηθεί ένα σωματείο, ίσα ίσα θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε, να το μεγαλώσουμε και να μπορέσουμε αμήντια του να περισσώσουμε ό,τι περισσώσετε. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα πολύ βασικό, το θεσμικό πλαίσιο. Όσοι δεν το γνωρίζουν, πέρασαν ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο τίνει να μας εξαφανίσει. Δηλαδή, όσο υπάρχει ο ανάπηρος, έχει καλός. Όταν πεθάνει ο ανάπηρος, πάει το περίπτερο, το παίρνει ο Δήμος. Αν θεωρεί ότι πρέπει να το ξυλώσει, το ξυλώνει. Αν είναι μια καταγγελία ότι τρακάβελος δεν μπορεί να περάσει, το ξυλώνει. Έρχεται λοιπόν ο Δήμος και βάζει 50 περίπτερα σε κομβικά σημεία που έχει τη δυνατότητα να δημοκρατήσει. Και εγώ ερωτώ, όταν από τα 200 σημεία θα μείνουν 50. Θα είναι και πιο αποδοτικά. Θα μπορέσω εγώ και εσείς να το πετυχαίνουμε σε μια δημοκράτηση ή θα τα πάρει μια εταιρεία που τους δίνει το δικαίωμα από τον νόμο. Άρα κατά συνέπεια, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς μπορούμε να οργανωθούμε συλλογικά σαν σωματείο και να παράδειγμα στη σημερινή εποχή με αυτά που ζούμε να υπάρχουν κατά τόπου σωματεία σε όλη την επαρχία και στην Αθήνα να είναι ανύπαρκτα. Τώρα μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ. Ακούμε χρόνια απελευθέρωση. Ακούμε χρόνια να έρθουν επενδύσεις, να έρθουν επενδύσεις. Και μια φορά ρώτησα κάποιον οικονομικό σύμβουλο, λέω με συγχωρείτε να κάνω μια ερώτηση. Αν έρθει μια ξένη επιχείρηση να κάνει επενδύσεις, τι θα αγοράσει? Θα αγοράσει μια εξίδα σούπερ μάρκετ. Άρα εγώ τι θα γίνω? Ένα πιόνι αυτή που θα παίρνω 3.60. Συνάδελφοι μας δουλεύουν. Εγώ εκείνο που ξέρω να πω ελληνικά και απλά λαϊκά είναι ότι στην απελευθέρωση το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Τώρα από το μικρό λοιπόν δεν υπάρχει η στοιχειώδης οργάνωση, ο θάνατος θα είναι και πιο γρήγορος. Είμαστε υπό εξαφάνιση. Και όχι μόνο υπό εξαφάνιση εμείς, αλλά και οι χοντρέμποροι. Και εδώ με το φίλο του Γιάννη τον Ρεκλήτη γνωριζόμαστε χρόνια. Τα λέγαμε πολύ παλιά. Και γνωρίζετε από το χώρο μας. Δυστυχώς μια ζωή διασπασμένη και διασπασμένη όχι τυχαία. Διότι έχουμε να κάνουμε με εταιρείες με μεγάλα συμφέροντα. Βλέπετε κάποιες μηχανίες. Πολλά σωματεία από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι καπελωμένα, να το πω στα ίσια. Παίρνουν το κατηφί του και έρχονται για να κάνουν το άσπρο μαύρο. Α, εμείς θα κάνουμε εκείνο, οι άλλοι το άλλο και πάλι λέγοντας. Μας θέλουν διασπασμένους. Το θέμα είναι ο καθένας από εμάς πώς μπορεί να λειτουργήσει και να φέρει την επόμενη φορά τους 10 ο καθένας, τόσο ώστε να γίνουμε μία μάσα και να μπορέσουμε να αποτρέψουμε το χειρότερο ή την παράταση της ζωής μας. Αυτά, να μην σας κουράζω.